Δύο ξεχωριστές διαλέξεις φιλοξενήθηκαν στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών, οι οποίες είχαν στο επίκεντρο το έργο του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη συλλογή του εκθεσιακού χώρου με τίτλο «Όταν το φως χορεύει, μιλώ δίκαια». Η ομιλία μου είναι μια περιδιάβαση στην αλληλογραφία του Σεφέρη και την προσωπική και την επαγγελματική. Ο Σεφέρης ήταν ένας πολύ φανατικός αλληλογράφος. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι γράφει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και η αλληλογραφία του είναι ένα ορυχείο είτε από τις προσωπικές του πηγές, δηλαδή αναφέρει τα πράγματα εκτός από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, βιβλία που του έκαναν εντύπωση, ταινίες που είδε, μουσικές που άκουσε, αλλά ταυτόχρονα και κάποια πιο προσωπικά πράγματα τα οποία εξομολογείται με την τέχνη που χαρακτηρίζει και την ποίησή του. Το πραγματικό όνομα του νομπελίστα ποιητή ήταν Γεώργιος Σεφεριάδης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 13 Μαρτίου του 1900. Το 1963 τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η γλώσσα του Σεφέρη, πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «Καημό της Ρωμιοσύνης». Όπως θα έχετε δει στον τίτλο, εγώ θα μιλήσω για την επιτιμοποίηση του Γιώργου Σεφέρη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λίγους μήνες μετά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ήταν η πρώτη φορά, και αυτό είναι το σημαντικό, ήταν η πρώτη φορά που ελλαδικό, ένα από τα δύο ελλαδικά πανεπιστήμια, τότε υπήρχαν μόνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τίμησε έναν ποιητή με τον τίτλο του επίτιμο διδάκτορα. Παλιότερα, μέχρι τότε, είχαν τιμηθεί επιστήμονες, ιστορικοί, φιλόλογοι, Έλληνες και ξένοι, αλλά για πρώτη φορά αυτή η τιμή γινόταν σε έναν Έλληνα ποιητή. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων εμπνευσμένα από την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, καθώς και έργα και αντικείμενα που ο ίδιος ο ποιητής ζωγράφησε.